Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν και την Επομπή Ραδιοπανγκέρα, τον οίκο ο Παναγιώτη Ζέκειο, στο μικρόφωνο Νίκο Ξερουδάκη. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση που έχουμε, να αναφέρουμε ότι δυστυχώ, σύμφωνα με το Sky News, ήδη υπάρχει μια γυναίκα νεκρή στην επίθεση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Συ συζητάμε, φίλε και φίλοι, σήμερα με τον Περικλή Γερολιμάτο για το διαδίκτυο, τα πληροφοριακά αγαθά και τον κλονισμό του νόμου τη αξία. Ήθελα, Περικλή. Ε, έκανες μια πρώτη διάκριση για τον κλονισμό του νόμου της αξίας ήθελα τώρα να συνεχίσουμε έχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα διάκριση ναι, ε, παρέβλεψα πριν το, ότι μια άλλη μορφή συνεργατική παραγωγή η οποία δεν είναι τόσο όρατη ναι, ναι. είναι αυτό που ανέφερε και εσύ για το δημιουργούμενο από του χρήστε περιεχόμενο. Μάλιστα. Καθημερινά δημιουργούμε τα στοιχεία που ανέφερε. Ναι. Ε, Να τα ξαναπούμε γιατί είναι. 43.200 αυμή... ώρε νέων βίντεο στο YouTube και ανεβαίνουν 250 εκατομμύρια νέε φωτογραφίε στο Facebook. Κάθε μέρα, ε, κάθε μέρα. Καθημερινά, Μάλιστα. ναι. Ε, Γεγονό που αποδεικνύει ότι παράγεται αυτό, ε, αυτές αυτέ οι πληροφορίε παράγονται με βάση την κοινωνικοποιημένη και αποκεντρωμένη σχέση. Ενώ όλοι αντιλαμβανόμαστε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα που είδαμε και για το ερωτηματολόγιο που τέθηκε στου συντάκτε τη Wikipedia. Ότι παράγουμε αυτέ τι πληροφορίε καθημερινά χωρί να απαιτούμε κάποια αμοιβή. Χωρί δηλαδή έλλειψη χρηματική αμοιβή να αποτελεί τροχοπέδιο ώστε να παράγουμε κάτι. Όλε αυτέ οι μορφέ συνεργατική παραγωγή, για να κλείσουμε με την πρώτη πτυχή, διακρίνονται από το εξή. Πρώτον, από ένα πνεύμα συμμετοχικότητα. Όλοι, όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτό το προϊόν και, και το, παράγουν όλοι, το παράγουν συνεργατικά. Και δεύτερον, από ένα πνεύμα κοινοκτιμοσύνη. Όλοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και κανεί δεν μπορεί να το σφετεριστεί. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη σύγκρουση που βλέπουμε με τι νέε τεχνολογίε εντό του συστήματο αυτού. Ω προ τη δεύτερη πτυχή. Ε, ο κλωρισμό του νόμου τη ανταλλακτική αξία εντοπίζεται στο τελικό πληροφοριακό αγαθό εμπόρευμα. Για να εξηγήσω τη διάκριση. Ε, όταν παράγεται κάτι συνεργατικά, όπω δείξαμε με Wikipedia, Linux και κ.ο.κ., αναγκαστικά αυτή η συμμετοχή και ομότιμη παραγωγή οδηγεί κατά κανόνα σε δωρεάν κατανάλωση σε δωρεάν απόλαυση των αγαθών αυτών. Δεν ισχύει όμω το αντίστροφο. Η δωρεάν πρόσβασή μα στα πληροφοριακά αγαθά δεν σημαίνει ότι, έχουν, ότι παρήχθησαν από συνεργατικέ μορφέ. Για παράδειγμα, όταν ε, συμμετέχουμε στο, στην κοινότητα του Facebook ή του YouTube, ε, Αντιλαμβανόμαστε ότι ω δομή, ω πλατφόρμα, συμμετέχουμε σε μια κοινότητα που την έχει δημιουργήσει μια καπιταλιστική επιχείρηση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα παραμένει κοινό και έχει μειώδη σημα... έχει σημασία. Ε, η πληροφορία ω αγαθό δεν φτύρεται. Και η χρήση από κανένα δεν αποτρέπει τη χρήση από άλλον. Είναι ουσιαστικά ένα αγαθό κοινόχρηστο και μη ανταγωνιστικό. Και τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξή. Έχουμε δωρεάν πρόσβαση σε αυτό. Το αγαθό αυτό, η πληροφορία, βρίσκεται σε αυθονία και αναπαράγεται με μηδενικό οριακό κόστος. Χαρακτηριστικά είναι τα τραγούδια, τα mb 3 οι ταινίες, ε, διάφορα βίντεο, στα οποία έχουμε δωρεάν πρόσβαση και μπορούμε να τα αναπαράγουμε και δωρεάν. Και το στοιχείο αυτό είναι η ευκαιρία που υπάρχει στα πληροφοριακά αγαθά, είναι της αντιγραφής και της επικόλυσης. Ε, Οπότε εντοπίζουμε εδώ πέρα ένα κλονισμό του νόμου τη ανταλλακτική αξία, mm -hmm. της τιμής τη τιμή ουσιαστικά και του βασικού, βασικού μηχανισμού καθορισμού τη, δηλαδή τη προσφορά και τη ζήτηση που βασίζεται στις σπανιότητα των προϊόντων. Ο ΣΑΜ μάλιστα, σε έκθεσή του το 2013, έχει εντοπίσει την αδυναμία αυτή και τη ρογμή που έχει υποστεί το σύστημα από τι νέε τεχνολογίε. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Ε, Μπορώ να αναφέρω και κάτι ακόμα πριν προχωρήσουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι, ότι αυτά τα νέα αγαθά ουσιαστικά υπονομεύουν λόγω τη δομή του στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Έχω κάποια στοιχεία εδώ πέρα. Ε, ένα παράδειγμα είναι ότι οι πωλήσει μουσική σε φυσικά μέσα μειώθηκαν από 800 εκατομμύρια μονάδε το 2004 σε λιγότερε από 400 μονάδε το 2008. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή σημαίνει δηλαδή, ότι η αυξήθηκαν περίπου ψήθηκαν, 50% μείωση. Έτσι? Ναι, σε, σε, σε δι δολάρια, μπορούμε να το δούμε ω 12,3 δι δολάρια, έπεσαν σε 7,4 δι. Κάτι που προφανώ δεν άρεσε στι μεγάλε δισκογραφικέ εταιρείε, οι οποίε απαιτούν τώρα όχι μόνο από το YouTube αλλά και από το Facebook ζητούν ένα μερίδιο από τα έσοδα. Για αυτό το πράγμα. Ενώ ταυτόχρονα οι, οι, οι πωλήσει και οι συναλλαγέ σε download, δωρεάν δηλαδή ναι, ναι. Ε, ε, πρόσληψη αγαθών, έχουν αυξηθεί. Αντιλαμβανόμαστε το εξή λοιπόν, κάτι, αυτό το, την αντίφαση αυτή μπορούμε να την εντοπίσουμε και σε άλλου τομεί. Δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικό αντί για αγορά από Microsoft. Δωρεάν παρακολούθηση ταινία σε δυσαρμονία με τι εταιρείε παραγωγή και διανομή. Mm -hmm. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να. να εντοπίσουμε το εξή, ότι ο ίδιο ο καπιταλισμό τη γνώση είναι η ίδια αντίφαση του καπιταλισμού, όπω σημειώνει ο Αντρέ Γκόρς. Μάλιστα. Εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Πρόκειται άραγε. Είναι πολύ εντυπωσιακέ αυτέ οι αλλαγέ που εισάγονται. Έτσι. Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για προϊόντα τα οποία η κατανάλωσή του δεν φθείρει Δηλαδή mm -hmm. και θα μπορεί να τα καταναλώσει κι άλλο. Mm -hmm. Α πούμε. Ναι. Όμω αυτέ όλε οι με ιστορικές θα μπορούσαμε να πούμε στο επίπεδο της παραγωγής αλλά και της διανομής, έτσι, αλλαγές. Αυτές αποτελούν αναδιαρθρώσεις μέσα μεταξύ μονοπωλίων, ας πούμε μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων mm -hmm. κτλ. Mm -hmm. Ή ε, ο καπιταλισμός πώς απαντάει σε αυτή την εξέλιξη. Mm -hmm. ναι. Ε, στο άρθρο, έχω γράψει ότι προφανώ ε, ο καπιταλισμό και οι εκπρόσωποι του, δηλαδή η τάξη των κεφαλαιοκρατών αλλά και το πολιτικό όργανο τη κυριαρχία του, τα έθνη κράτη και σήμερα μάλιστα οι υπερεθνικέ ολοκληρώσει τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώ δεν παρακολουθούν σιωπηρά αυτέ τι εξελίξει. Ε, Απέναντίον προχωρούν σε πόλεμο ενάντια στα νέα αγαθά. Ο πόλεμο αυτό τον έχω συνοψίσει ω δύο αντίρροπε στάσει μηχανισμού άμυνα. Ο πρώτο μηχανισμό άμυνα είναι η συγκρότηση μονοπωλιακών ενώσεων με τη στενή έννοια του όρου. Όταν λέω με τη στενή έννοια του όρου, εννοώ ότι πράγματι είναι, μονοπολούν τη συγκεκριμένη αγορά και το συγκεκριμένο τομέα. Σήμερα τυχαίνει να μιλάμε για μονοπόλια, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε ολιγοπόλια. Α πούμε, στα, στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν υπάρχει μια εταιρεία που παράγει αυτοκίνητα. Εμεί τα λέμε μονοπόλια, κατά λάθο. Ε, ναι. Εδώ μιλάμε για πραγματικέ μονοπωλιακές ενώσει. Δηλαδή, η Google πρέπει να είναι η μοναδική εταιρεία αναζήτηση πληροφοριών. Mm -hmm. Το Facebook πρέπει να είναι το μοναδικό σημείο που μπορεί να δημιουργήσει την ψηφιακή σου ταυτότητα. Το Twitter εκεί που μπορεί να εκφράσει και ούτω κ.ο.κ. Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχει ανταγωνισμό. Υπάρχουν εταιρείε που ανταγωνίζονται. Αλλά βλέπω ότι είναι αρκετά περιορισμένε. Αν μάλιστα πρέπει να αναλογιστούμε, δηλαδή, ότι ε, αν υπήρχαν περισσότερε εταιρείε, δεν θα μπορούσαν να διασφαλιστούν τα κέρδη που θα, θα διέφευγαν διαρκώ. Οι διαφημίσει δηλαδή δεν πήγαν μόνο στο Facebook, αλλά πήγαιναν και σε, σε άλλη ομόνιμη εταιρεία. Γι' αυτό ακριβώ οι μονοπωλιακέ ενώσει υψώνονται ω παράσιτα και έρχονται σε σύγκρουση με τι νέε τεχνολογίε για να μην διαβρωθούν οι σχέσει παραγωγή. Πρώτο ζήτημα. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα τώρα, δεύτερο μηχανισμό άμυνα, αυτό εντοπίζεται στην νομοθετική και πολιτική βία. Επειδή ακριβώ εξηγήσαμε ότι τα πληροφοριακά αγαθά. Βρίσκονται σε αυθονία. Ο μόνο τρόπο να τα εμποδίσει ο καπιταλισμό είναι με τον αποκλεισμό. Δηλαδή είτε να τα ενσωματώσει σε ένα DVD είτε να εισάγει ε, κωδικού στα ψηφιακά προϊόντα. Έχω φέρει δύο παραδείγματα εδώ πέρα. Το mm. πρώτο είναι η εισαγωγή κωδικού στα τραγούδια του iTunes. Εκεί η τιμή του τραγουδίου δεν καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση από οτιδήποτε άλλο. Right. Αλλά καθορίζεται από το, νομοθ, από το νομικό δικαίωμα τη Apple, το δικαίωμα πνευματική ιδιοκτησία δηλαδή. Ενώ χαρακτηριστικό είναι και το φάρμακο, ένα προηγμένο φάρμακο για το νέο HIV, το οποίο η τιμή, η πληροφορία δηλαδή, βρίσκεται στα 1095 δολάρια, μια τιμή είναι που είναι τελείως απρόσιτη, όπως έχουν πει οι γιατροί χωρίς σύνορα. 1095 δολάρια. Για να, ναι, για να, για να καταναλώσει κάποιο την πληροφορία αυτή και να παραχθεί τελικά το φάρμακο για τον ιό αυτό. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο καπιταλισμό δεν βάζει κάποια όρια και ακόμα και στην παραγωγή φαρμάκου θέτει τα ίδια τα όρια και δεν επιτρέπει να παραχθεί ένα φάρμακο το οποίο θα ήταν ευεργετικό για όλη την ανθρωπότητα. Μάλιστα. Όποιο όμω με το και αν πάρει ο καπιταλισμό, δεν μπορούμε να, να ξεχάσουμε το εξή που έχουμε ήδη συμπεράνει. Ότι η πληροφορία είναι κάτι που αναπαράγεται και διαμοιράζεται με μηδανιμινό κόστο. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο Μιας από τις βασικές αντιφάσεις, μια από τι βασικέ αντιφάσει, μία από τι πολλέ βασικέ αντιφάσει του σύγχρονου ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Από τη μία υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν και άφθονα κοινωνικά παραγόμενα αγαθά, mm -hmm. και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα μονοπωλίων, τραπεζών και κυβερνήσεων που πασχίζει να διατηρήσει τα πράγματα ιδιωτικοποιημένα, εμπορεύσιμα και σε ανεπάρκεια. Αυτό. Επίση όμω πρέπει να αναφερθεί το εξή και αυτή η αντίληψη που θα εκφράσω τώρα διαφέρει τη δική μα αντίληψη, τη μόνη ρεαλιστική, με βάση την ανάλυση που κάνουμε, την μιλιστική διαφέρει από αυτού που προτείνουν κάτι άλλο με βάση την ανάλυση για τα δωρεάν αγαθά. Τα νέε δυνάμει αυτές του διαδικτύου δημιουργούν πράγματι συνεργατικέ σχέσει, όπω αναφέραμε, Wikipedia και άλλα πολλά. Ωστόσο, στον ίδιο κλάδο παραγωγή, Facebook, Microsoft και ούτω καθεξή, αλλά και στο σύνολο της οικονομίας, τη οικονομία, διατηρεί την καπιταλιστική μορφή τη και δομή τη. Βάλιστα. Κάτι που σημαίνει, παρόλο ως, ως προς τη μορφή διατηρείται, γιατί ως προς το περιεχόμενο έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις της νέας συντροφικής κοινωνίας. Κοινωνικοποιημένη, διεθνοποιημένη παραγωγή. 747 πολυεθνικές έχουν συγκεντρώσει το 80% του πλούτου. Ψηφιακή σύνδεση των ανθρώπων, αυτοματοποίηση. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε την τεχνολογική εξέλιξη να περιμένουμε ότι τετερμινιστικά θα αλλάξει το σύστημα από τη μία μέρα στην άλλη. Η τεχνολογική εξέλιξη και η ειρηνική μετάβαση έχουν όρια. Και, και κλονίζουν μερικώ και περιορισμένο στον νόμο τη αξία, δηλαδή την ίδια τη σχέση παραγωγή. Άρα, τελικά, ε, η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί την αναγκαία συνθήκη. Και δεν αρκεί και μόνο η mm. δεν αναγκαία συνθήκη για το πέρασμα στην άλλη κοινωνία που θέλουμε και τη οποία έχουν σχηματιστεί οι προποθέσει, αλλά απαιτείται και η επαρκή συνθήκη. Τα ίδια δηλαδή τα καταπιεζόμενα στρώματα, τα οποία πρέπει μόνο του να περάσουν σε αυτή την άλλη κοινωνία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λε. Να κάνουμε ένα επόμενο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.